Για ακόμα μία φορά, που βέβαια δεν μου κάνει καμία εντύπωση, ο Τζέιμς με στοχοποίησε σε κάθε ψηφοφορία. Δεν ξέρω τι καημός είναι αυτός που έχει μαζί μου και για ποιο λόγο θέλει να βγαίνω εγώ συνέχεια. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το κάνει. Σε κάθε ψηφοφορία, κάθε φορά, όλο το χρονικό διάστημα, από τότε που έχει μπει μέσα στο παιχνίδι, με στοχοποιεί όλη την ώρα. Πραγματικά, δηλαδή, πλέον με έχει κουράσει. Δεν θέλω καν να μπω σε διαδικασία να απαντήσω, ούτε καν να μπω σε διαδικασία να αντιδράσω. Ακόμα και όταν κέρδισα την αγαπημένη του παίκτρια, την Χρύσα, στη μονομαχία, ούτε αυτό δεν του έφτασε. Δηλαδή, δεν ξέρω τι ακριβώς πρέπει να κάνω, ας πούμε, και για ποιο λόγο με στοχοποιεί συνέχεια. Θεωρώ ότι ίσως έχει μία αιμονή μαζί μου σε ό,τι αφορά το κομμάτι της ψηφοφορίας, γιατί κατά τα άλλα, όποτε με βλέπει στα αγωνίσματα, είτε πηγαίνοντας, είτε γυρνώντας, είτε στο γιατρό μου, μιλάει με τα καλύτερα λόγια, μαράκι μου, και πόσο καλή είσαι, και μπράβο σου, και έμεινες, και μπράβο που τα έδωσες όλα. Από τη μία, δηλαδή, υπάρχει μία όφα επιβράβευση, από την άλλη, on camera, υπάρχει πάντα ένας στόχος απέναντί μου, ώστε να επηρεάσει και την ομάδα μου να με ψηφίσει. Εγώ, Γιώργο, πιστεύω αν ήμουν στους κόκκινους και όντως ψήφιζα καθαρά αγωνιστικά, θα ψήφιζα τη Μαρία. Sorry, Μαρία. Από ό,τι φαίνεται, δεν το κάνει μόνο σε μένα, το κάνει και στη δική του ομάδα. Οπότε, αφού το κάνεις και στη δική σου ομάδα, γιατί να μην το κάνεις και σε μένα. Είδαμε ότι η μπλε είχαν μια αντίθετη άποψη, όπως έχουν βασικά γενικά στα περισσότερα συμβούλια όταν χρειάζεται εμείς να ψηφίσουμε κάποια γυναίκα. Αρχίζουν και επιτίθονται προς τη Μαρία και λένε ότι αν ήταν αυτή θα ψηφίζαν τη Μαρία. Ότι η επιλογή μας ήταν λάθος, έπρεπε να ψηφιστεί η Μαρία. Γενικά βλέπουμε ότι είναι μια καραμέλα αυτό και γίνεται σαν να υπάρχει μια αιμονή προς το πρόσωπό της και δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί.